Χαίρετε, ονομάζομαι Αστρογεωργίου Γιώργος και στο βίντεο αυτό θα σας παρουσιάσω μια αναπαράσταση μέσω τριζιά σταθμογραφικών της εισβολής του άρματος στο Πολυτεχνείο τη 17η Νοέμβρη του 1973. Η αναπαράσταση αυτή είναι προϊόν μιας έρευνας η οποία κράτησε αρκετά χρόνια και στην οποία παρατίθεται οπτικοακουστικό υλικό και μαρτυρίες που συμβάλλουν στην πιστότητά της. Να σημειώσω δε ότι το παρόν βίντεο αποτελεί απόσπασμα μιας εργασίας η οποία στο σύνολό της θα παρουσιαστεί σε μελλοντικό χρόνο. Από παιδί με ενθουσίαζε η κατασκευή αντικειμένων υποκλίμακα από διάφορα υλικά και παιχνίδια και η προσπάθεια αναπαράστασης ιστορικών γεγονότων που διάβαζα ή έβλεπα σε ντοκιμαντέρ. Ένα από τα γεγονότα αυτά δεν ήταν άλλο από την εξέγερση του Πολυτεχνείου και ειδικότερα του άρματος που ρίχνει την πύλη. Η διαδικασία της μελέτης των ιστορικών φωτογραφιών και βίντεο αύξανε σταδιακά την αντίληψη και τα μοντέλα γινόντουσαν πιο λεπτομερή. Για παράδειγμα, βλέπετε μια σειρά φωτογραφιών από αυτές τις κατασκευές, όπου από μηδαμινά και απλά στοιχεία που απαρτίζουν τις αναπαραστάσεις, μεγαλώνοντας προσέθετα πιο σύνθετα και ιστορικά ακριβή δημιουργήματα, κοινούς μοντέλα. Ώσπου, πλέον ενήλικας, η ενασχόληση με τη δημιουργία τριζιάστατων γραφικών μέσω υπολογιστή προσέφερε πλήθος δυνατοτήτων στο πεδίο της οπτικοποίησης ιστορικών γεγονότων. Έτσι, με τα χρόνια, αλλά και με την επιπλέον εμπειρία, γεννήθηκε η ιδέα της αναπαράστασης του Πολυτεχνείου μέσω αυτών των ηλεκτρονικών βοηθημάτων. Σημαντικές πηγές όσον αφορά την ιστορική τεκμηρίωση αποτελούν οι μαρτυρίες. Πολλές φορές όμως η μνήμη μπορεί να μπερδευτεί ή να παραλείψει πληροφορίες. Θα αναφέρω ένα προσωπικό παράδειγμα όπου το 1991 αποθανάτησα με τη φωτογραφική μου μηχανή τις διαμαρτυρίες και τα επεισόδια στον χώρο του Πολυτεχνείου. Αλλά με την πάροδο των ετών είχα ξεχάσει τα ακριβή γεγονότα. Και ως εκ τούτου η ανάμνηση είχε μπερδευτεί με μεταγενέστερα συμβάντα. Ώσπου χρόνια αργότερα ένα ημερολόγιο και άλλα ενθυμήματα μου επανέφεραν τη θύμηση. Ένας άλλος παράγοντας που επηρεάζει την ορθότητα της μνήμης είναι το καθεστώς καταγραφής της. Και όταν μιλάμε για το Πολυτεχνείο το 1973, η αδρεναλίνη, ο φόβος, το άγχος, η ψυχολογική κατάσταση των ανθρώπων μπορούν κάλλιστα να συνδράμουν στην εξαπάτησή της. Αυτό μπορεί να παρατηρηθεί εύκολα σε ορισμένες αφηγήσεις αναρτημένες στο διαδίκτυο, στις οποίες οι ίδιοι άνθρωποι σε διαφορετικά χρονολογικά εκπομπές αναφέρουν αντιφατικές αφηγήσεις ως προς τις λεπτομέρειες κυρίως. Ένα σημείο ακόμα που πρέπει να αναφέρουμε ως προς την πιστότητα της μιας μαρτυρίας είναι η τεχνική γνώση και αντίληψη του αφηγητή. Ως παράδειγμα, θα αναφέρω περιοδικό του 1974 που ο αρθρογράφος αναφέρει ότι το τάγκ εισέβαλε με την όπισθεν γιατί πολύ απλά είδε το κανόνι να κοιτάει προς τα πάνω. Επίσης, η πολυετής θέση μου στην Υπηρεσία Ιστορίας του Πολεμικού Ναυτικού προσέφερε μεγάλη εμπειρία και γνώση ως προς τη σωστή τεκμηρίωση των παραγόμενων μαρτυριών. Όλα θέτονταν υπό διερεύνηση με τη διασταύρωση άλλων πηγών όπως εγγράφων ή κάποιου οπτικοακουστικού υλικού. Τα σημεία λοιπόν που επικεντρώθηκε η έρευνα ώστε η αναπαράσταση να γίνει ακριβής ήταν κατά πρώτον η λεπτομέρεστατη ανάλυση των φωτογραφιών και κινηματογραφικών των ντοκουμέντων και κατά δεύτερον η προσεκτική εξέταση των μαρτυριών που εμπεριείχαν τεχνικώς μοναδικά στοιχεία. Έχοντας συγκεντρωθεί πλήθος τεκμηρίων, έγινε ένα ξεκαθάρισμα στο ποια θα ήταν χρήσιμα, ποια έχριζαν περαιτέρω διερεύνησης και τέλος ποια ήταν καθεαυτού αξιοποιήσιμα. Το υλικό ήταν πάρα πολύ και αποτελούνταν από σχέδια τοπογραφικά της περιοχής, αρχιτεκτονικά του Πολυτεχνείου και των παρακείμενων κτηρίων, άπλετο φωτογραφικό υλικό της εποχής και των γεγονότων, κινηματογραφικό ήδη γνωστό καθότι αναρτημένο στο διαδίκτυο από τους εκάστοτε αρχαιακούς φορείς, αλλά από κανάλια και ιδιώτες. Δεν έλειψε δε και η ανάγκη για επιτόπια φωτογράφηση του πεδίου, αλλά και μετρήσεις στα διάφορα σημεία ενδιαφέροντος, έτσι ώστε το παραγόμενο έργο να κατασκευαστεί με ακρίβεια εκατοστού, πράγμα που θα έπαιζε μεγάλο ρόλο μετέπειτα στην ψηφιακή αναπαράσταση. Το στάδιο της τριζιάστατης σχεδίασης όλων των στοιχείων, είτε ήταν κτίρια, οχήματα, είτε άνθρωποι και αντικείμενα, ήταν μια πολύ χρονοβόρα και επίπονη διαδικασία, καθώς έπρεπε να γίνει για κάθε ένα από αυτά μια έρευνα σε όλο το υλικό, μήπως και υπάρχει μια καλύτερη οπτική λήψη ή ενδεχομένως και σε μια έκρωμη εκδοχή, ώστε να γίνει πιο ακριβής η μοντελοποίηση.
Παρατίθενται στη συνέχεια δείγματα από τις εν λόγω εργασίες ώστε να δοθεί μια εικόνα των κατασκευών. Έχοντας πλέον έτοιμο το τρισδιάστατο σκηνικό όπου θα στηθεί η αναπαράσταση, ξεκίνησε η εγκατάσταση των μοντέλων των αρμάτων μάχης, όπου σύμφωνα με τα τεκμήρια υπήρχαν στο πεδίο. Λαμβάνοντας υπόψη τις ιστορικές φωτογραφίες, τοποθετήθηκε το γνωστό άρμα μάχης τύπου Άμιχη 30, το οποίο σύμφωνα με την ιστορία και τις μαρτυρίες γκρέμισε την πύλη του Πολυτεχνείου. Και εδώ λοιπόν φάνηκε το ζήτημα, το ένιγμα της ιστορίας. Τα τρισδιάστατα γραφικά, εφόσον έχουν κατασκευαστεί και μετρηθεί σωστά, δεν αφήνουν περιθώριο παρερμηνίας. Βάζοντας λοιπόν το γνωστό άρμα στο πεδίο, σύμφωνα με την ίδια ακριβώς γωνία λήψης και διάσταση φακού, όπως τραβήχτηκε και η πρωτότυπη φωτογραφία, έγιναν εμφανή αμέσως τα εξής. Πρώτον, αυτό το άρμα δεν υπήρχε περίπτωση να κάνει όπισθεν από το σημείο που βρισκόταν και να πάρει φόρα όπως λέγεται, γιατί απλούστατα η πίσω του μεριά ίσα που ακούμπαγε στο πεζοδρόμιο και ακριβώς πίσω ήταν το κουτί του ΟΤΕ και η κολόνα φωτισμού. Πόσο μάλλον να έστρεφε τον πύργο με το τεράστιο πυροβόλο του όπου θα την κρέμιζε. Δεύτερον, αυτό το άρμα αποκλείεται να ήταν έξω ακριβώς από την πύλη στα 5 μέτρα όπως έχει επικρατήσει μέχρι σήμερα, γιατί η απόσταση είναι στα 45 μέτρα. Ο φακός απλά ξεγελάει το μάτι. Αυτό το άρμα τέλος δεν υπήρχε περίπτωση να πάρει φόρα και με όση δύναμη είχε να πάει να πέσει στην πύλη, σύμφωνα πάλι με τις μαρτυρίες, γιατί απλούστατα ήταν σε γωνία με αυτήν. Γωνία όπου πρακτικά δεν μπορεί να εισέλθει. Είναι σαν να προσπαθούμε με το αμάξι μας να μπούμε σε μια είσοδο υπογωνία. Πράγμα δύνατον. Και τότε ήρθε στη θύμησή μου ένα σχέδιο, μια μαρτυρία που μου είχε δώσει παλαιότερα ένας από τους κυριότερους πρωταγωνιστές εκείνης της νύχτας και θα έδινε τη λύση στο ένιγμα. Πριν αρκετά χρόνια, μέσα από πολλές συμπτώσεις και συγκυρίες, είχα την τύχη να βρεθώ σε μια επαρχιακή κωμόπολη και να συναντήσω τον Αναστάσιο Σκευοφύλακα, τον οδηγό του άρματος που εισέβαλε στο Πολυτεχνείο. Σε ένα υπαίθριο καφέ εκεί μου έκανε σκαρίφημα ποιες ήταν οι κινήσεις που έκανε με το άρμα του και μου επέτρεψε να τραβήξω με το κινητό. Αυτό το σχέδιο που το έχω κρατήσει από τότε είναι μοναδικής αξίας γιατί ανατρέπει πολλά ζητήματα που πριν είχαμε ως δεδομένα. Και ως εκ τούτου δίνει την απάντηση στο υπάρχον ένιγμα. Ας δούμε λοιπόν κάποια στιγμιότυπα της μαρτυρίας. 1, 2, 3. Ναι. Ήσασταν τρία άρματα. Τρία αμυχή δηλαδή. Ναι, εδώ, εδώ. Ξεκινάω από εδώ. Έχω έτσι. Ναι. Είμαι εδώ. Η μούρη μου είναι, προς το Πολυτεχνείο. Ναι. Έτσι, με το άρμα αυτό εδώ. Λοιπόν, είμαι εδώ. Κάποια στιγμή γυρνάει ο πύργος και έρχεται πυροβόλο πίσω. Ναι, από εδώ προς τα εδώ γύρισε, θυμάστε. Ναι, από εδώ. Ωραία. Έτσι. Λοιπόν, εδώ είναι ο Κωνσταντέλος. Ναι. Εδώ πάνω σε μένα, εδώ πλάι μου είναι ο Γουνελάς. Εδώ είναι ο Γουνελάς. Ναι.
έξω από το άρμα. Έξω από το άρμα. Ο Γουνελάς είναι έξω από το άρμα. Ο Σαντέλος είναι κάτω. Ο Σαντέλος είναι κάτω. Λοιπόν, έχει γυρίσει το πυροβόλο πίσω και ξεκινάω. Και γυρίσαμε πίσω και θυμάμαι είχα γεμίσει ένα άρμα από τσιγάρα, από σάντιτς, από κοκακόλες, από ξέρω εγώ τι ό,τι μπορεί να φανταστείς. Ό,τι μπορεί να φανταστείς. Σπάσατε και το φτερό μπροστά, μπροστά δεξιά. Είχα τρακάρει το φτερό. Αυτό το έχω φωτογραφία. Αυτή φωτογραφία την έχω. Γύρισα στο άρμα και είναι το άρμα. Την οποία ήθελα να την κάψω και δεν την έκανα. Δεν μου ξέρω. Καταρχάς ήταν τόσο αντιμυστική ατμόσφαιρα που μιλάω ότι δεν μπορούσε να δαμάτια σου βγάζανε αίμα βγάζανε. Να... Σωστό, σωστό. Δηλαδή και εκεί που περίμενα εδώ, και τον καιρό που περίμενα εδώ, γιατί κάτσαμε εδώ, δεν πήγαμε εκεί πέρα μπαμ και... Να σας ρωτήσω, το άλλο άρμα που περιμένει εδώ, στην άλλη γωνία... Αυτό δεν το είδα καθόλου. Αυτό το άρμα δεν το έχω δει καθόλου. Εγώ σου λέω ήμουν εδώ, Μπορεί να ήμουν και 20 λεπτά, μισή ώρα εδώ παρασταματημένο. Ναι. Τρία άρματα μου. Μετά από κάποιο διάστημα, μου απέστειλε το προσωπικό του άλμπουμ για να το ψηφιοποιήσω. Μέσα σε αυτό υπήρχαν και κάποιες φοβερά ιστορικές φωτογραφίες. Σε μία από αυτές διακρίνεται το σπασμένο και στραβωμένο φτερό δεξιά του άρματος λόγω του ρηξίματος της πύλης. Η μαρτυρία του σημαντική και καθοριστική ως προς το ποιο ήταν το άρμα που εισέβαλε και από πού, αλλά δυστυχώς δεν υπήρχε καμιά άλλη πηγή ώστε να γίνει η διασταύρωση. Εννοείται ότι πίστευα ότι μου είπε, αλλά βλέπετε, λόγω ερευνητικής πιστότητας χρειαζόταν το κάτι παραπάνω. Πώς να στηνόταν τελικά η αναπαράσταση? Ήταν σίγουρο πως θα υπήρχαν φωνές που θα αμφισβητούσαν τα πάντα. Οι σκέψεις πολλές και μέσα σε όλο αυτό το ερευνητικό χάος, ως διαμαγείας έγινε το πιο απίστευτο. Ήρθε στην επιφάνεια κάτι το απρόσμενο. Είναι από αυτά που λέμε ότι όταν θες κάτι πολύ ή συνωμοτεί το σύμπαν για να το αποκτήσεις, πιστεύω ότι κάτι τέτοιο ίσχυσε και σε αυτή την περίπτωση. Σε μία από τις συζητήσεις που είχαμε τον φίλο Νίκο Σταθογιαννόπουλο, που τυχάνει να είναι και ο υπεύθυνος της Island Archives, εταιρείας παραγωγής και ψηφιοποίησης ταινιών, μου ανέφερε ότι πρόσφατα του είχαν φέρει για ψηφιοποίηση ένα φιλμ με τα γεγονότα του Πολυτεχνείου και έγχρωμο μάλιστα. Μετά χαράς μου το πρόβαλε για να του ρίξω μια ματιά και πραγματικά εξεπλάγει ευχάριστα. Ο ιδιοκτήτης του φιλμ, Νικόλαος Βερνίκος, είχε τραβήξει από το ξενοδοχείο Ακροπόλ την σειρά των αρμάτων που έρχονται αριστερά του Πολυτεχνείου και το πρώτο από αυτά που πλησιάζει και ρίχνει την πύλη. Πλέον η μαρτυρία του οδηγού του άρματος είχε δεθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Και η αναπαράσταση θα προχώραγε σε στιβαρές βάσεις. Σε μια συνέντευξη που ευγενικά μου παραχώρησε, επιβεβαίωσε το τι είχε δει και τι είχε καταγράψει. Βρέθηκα όπως ήταν φοιτητικό στο Πολυτεχνείο. Είχα την καμερά μου, μου άρεσε η φωτογραφία, είχε τη φωτογραφία. Αφού πέρασα το πρώτο, δεύτερο βράδυ μέσα στο Πολυτεχνείο και οι συνθήκες γινόντουσαν πιο δύσκολες, όλο και πιο δύσκολες, αλλά και η ανάγκη για εφοδιασμό όλων όσων είχαν βρεθεί μέσα τις μέρες αυτές, έκλεισε ένα δωμάτιο στο Ακροπόλ, το οποίο ήταν η βάση μου, βάση η οποία είχε κύριο στόχο την ενημέρωση των ξένων ραδιοφωνικών, γιατί τότε δεν υπήρχαν τηλεοπτικά πρακτορία που ενδιαφερόντουσαν ραδιοφώνων, για να ενημερώνεται ότι γινότανε. Το θέμα είναι ότι το τάγκ το οποίο έκανε την εισβολή ξεκίνησε από τα αριστερά μου από το Ακροπόλ Παλάς, πέρασε μπροστά μου, ευθυγραμμίστηκε μπρος στην πύλη του Πολυτεχνείου, γύρισε προς τα πίσω την Κάνη και έκανε την είσοδό του μέσα στο Πολυτεχνείο με σιγανές και προσεκτικές κινήσεις του οδηγού του και όχι σαν σύμφωνας να μπει μέσα να τα σπάσει όλα. Η αναζήτηση κι άλλων οπτικοακουστικών πηγών και μαρτυριών με οδήγησε στο γνωστό φιλμ του Βέλγου σκηνοθέτη Albert Courant,
το οποίο πρώτο προβλήθηκε στα τότε τηλεοπτικά δίκτυα. Βρέθηκε ο Ολλανδός καμεραμάν Henry Schooner, του τότε συνεργείου, ο οποίος με τις κατευθύνσεις του με βοήθησε να αποκτήσω ένα σχετικά καλό αντίγραφο από εκείνο το πρωτότυπο φιλμ. Φυσικά η ποιότητα ήταν άριστη και φαινόντουσαν περισσότερες λεπτομέρειες. Υπήρχε ένα μελανό σημείο όμως. Στην ελληνική κόπια, αυτή δηλαδή που προβλήθηκε στη χώρα μας, ξέχωρα από τη μεταγλώτηση και το σχολιασμό στα ελληνικά, πειράχτηκε και το φιλμ. Και τι εννοώ. Αν δούμε κάποια σημεία, όπως αυτό, θα διαπιστώσουμε ότι έχει γίνει αναστροφή της εικόνας. Και αυτό γιατί. Μα για να ταιριάξει με τις γνωστές φωτογραφίες του άρματος στη γωνία Πατησίων και Στουρνάρε. Δηλαδή στην ιστορία ότι το άρμα που μπήκε στο Πολυτεχνείο ξεκίνησε από τα δεξιά. Ένα άλλο σημείο μη αποδείξιμο μέχρι στιγμής, μιας και δεν έχει βρεθεί η αμοντάριστη κόπια, είναι ότι τεχνιέντος στο μονταρισμένο φιλμ σχετικά με την είσοδο του άρματος ξεκινά μόλις 2-3 μέτρα πριν το άρμα πέσει στην πύλη, ενώ η λήψη σύμφωνα με τον καμεραμάν είχε ξεκινήσει πολύ πιο πριν. Και αυτό το σκηνοθετικό τρίκ έγινε για να φανεί ότι ξαφνικά και με φόρα το τάγκ εισβάλλει. Ένας άλλος πολύ σημαντικός ρεπόρτερ και καμεραμάν είναι ο Πολ Βιτορούλης, τον οποίο είχα τη χαρά να γνωρίσω και να μου παραχωρήσει η συνέντευξη. Ας ακούσουμε τι έχει να πει ο ίδιος, όπου στο τέλος και αυτός με τη σειρά του ομολογεί ότι το γνωστό μέχρι πρότινος φωτογραφημένο άρμα ουδέποτε εισέβαλε στο Πολυτεχνείο. Να τονίσω ότι ο Πολ Βιτορούλης κατέγραψε τη στιγμή της εισβολής του άρματος, αλλά το φιλμ την επόμενη μέρα ταξίδεψε για αμερικανικό κανάλι και έκτοτε αγνοείται η τύχη του. Εκείνες τις μέρες το Πολυτεχνείο έβγαζε έτσι κι αλλιώς. Εμείς καλύπταμε, δηλαδή όλες τις μέρες καλύψαμε, αλλά εκείνο το βράδυ ήταν το σημαντικότερο βράδυ. Διότι από νωρίς εγώ έψαχνα να βρω location, δηλαδή να βρω χώρο που θα στηθώ, που θα βάλω την κάμερα για να έχω. Τελικά βρήκα καταφύγιο, μπορώ να πω, στο Atlantic ξενοδοχείο. Ανέβηκα στον πρώτο όροφο, τακτοποίησα τα παιδιά κάτω στο reception, γιατί ήξερα ότι θα γίνει κάποιο έλεγχο και σίγουρα θα μας συλλάβουν. Τώρα βέβαια, εγώ εκείνη τη στιγμή δεν ήξερα πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση. Πήραμε τις κουβέρτες από τα κρεβάτια, τις κρεμάσαμε στα κάγκελα και άφησαν μια τρύπα στη γωνία και έστεισα την κάμερα. Και είχα ένα μεγάλο τηλεφαρπό. Βέβαια, η κατάσταση ήταν λίγο ακακνικτική. Όταν λέω προκλητική, δεν μπορούσε να αναπνεύσει, δεν μπορούσε να δει. Διότι τα φιούμπς, αυτά που βγαίνουν από τα καπνογόνια και τα τέτοια, ήταν. Δηλαδή, και είμαστε σε μια ομίκη σκοτεινή, δηλαδή. Τις ανθρώπους τη βλέπαμε τρεις. Στις τρεις και δέκα, τρεις και τέταρτο, δεν είμαι σίγουρος τώρα γιατί περάσαν τα χρόνια, ξέρεις. Περίπου εκείνη την ώρα άκουσα το μασάρισμα στο πρώτο τάγκ. Είδα που γύρισε ενώ το ικάνι που ήταν προς την Παντεσίου γύρισε προς την απέναντι μεριά. Ξεκινάει το άρμαν και ακουμπάει. Σχεδόν επούμνησε. Μέχρι που έγινε η μπάρα. Έγινε η μπάρα. Και για το τάγκ που είχαμε δει στις φωτογραφίες. Εντάξει, αυτή η φωτογραφία τραβήχθηκε, ξέρεις, την ώρα που ήρθαν τα τάγκ και παίρνανε, ξέρεις, τη θέση μπροστά στο Γουντερνιό, αλλά δεν είναι το τάγκ που μπήκε μέσα. Δεν είμαι σίγουρος γι' αυτό, γιατί ήταν άλλη διάταξη το τάγκ. Επίσης, θα πρέπει να αναφέρω τους δύο σημαντικότατους φωτορεπόρτερ, Αριστοτέλης Αρικώστα και Βασίλειο Καραγεώργο, οι οποίοι ήταν στημένοι στη γωνία Πατησίο και Στουρνάρη και έβγαλαν τις γνωστές ιστορικές φωτογραφίες των γεγονότων εκείνης της βραδιάς. Και τελευταίο, άφησα τον άνθρωπο κλειδί. Τον άνθρωπο που είχε την ευκαιρία να βρεθεί επί της Πατησίων εκείνο το βράδυ, ακριβώς έξω από την πύλη και του είχε ανατεθεί να κινηματογραφήσει όλα τα γεγονότα, μιας και οι άνθρωποι της ασφάλειας τον είχαν φέρει εκεί για αυτό το σκοπό. Μιλάω για τον ρεπόρτερ και καμεραμάν Σινάνη Σινανίδη, ο οποίος σε ένα ντοκιμαντέρ του 1978 δίνει μια καταπληκτική μαρτυρία. Το απίστευτο είναι ότι κανείς δεν πρόσεξε τι ακριβώς είπε. Παρακολουθήστε τον και παρατηρήστε τα χέρια του και τις διευθύνσεις που δείχνουν. Ο άνθρωπος από τότε είπε αυτό που πραγματικά συνέβη.
Και φυσικά η μαρτυρία του δένει και με το φιλμ του Νικόλαου Βερνίκου, αλλά και με τα λεγόμενα του ίδιου του οδηγού Αναστάσιου Σκευοφύλακα. Σταματήσαμε απέναντι από το Πολυτεχνείο ακριβώς. Ήταν πάρα πολλοί αστυνομικοί εκεί, στρατιώτες κτλ. Ήταν και τα τάγκς αραγμένα από τη μεριά αριστερά από το Πολυτεχνείο. Αφού καθίσαμε πολλές ώρες, βγήκα μερικές φορές έξω να δω τι γίνεται. Φωνάζανε από μέσα τα παιδιά, είμαστε αδέρφια και αυτά. Απ' έξω τους φωνάζανε ότι ελάτε να βγείτε και δεν σας πειράξει κανείς. Δεν βγαίνανε. Μετά πολλά έκανε κάποιος, τον θυμάμαι ένας ψηλός, δεν ξέρω ποιος ήταν, με πολιτικά, μάλλον με μια πολιτική καμπαρδίνα πάνω από στρατιωτικά, αλλά χωρίς καπέλο. Και έκανε νόημα σε ένα τάγκ. Τώρα ή έκανε νόημα ή είπε σε κάποιον και την ειδοποίησε, δεν θυμάμαι καλά, να έρθει. Εκινήθηκε ένα τάγκ να έρθει, αλλά σταμάτησε και ακούσαμε πως χάλασε. Ένα άλλο τάγκ που ήταν από πίσω, σπάει μερικά δέντρα και έρχεται εκεί μπροστά. Μετά έρχεται το τάγκ κοντά, φωνάζουν πάλι απ' έξω με τον τηλεβό, θα βγείτε, όχι δεν βγαίνουμε. Προχωράει το τάγκ, έκανε μερικά ακόμα μέτρα, σταματάει απ' έξω και αφού δεν βγαίνανε, του κάνουν νόημα, έμπα. Γύρισε την κάνει ανάποδα και μπήκε. Σε αυτό το σημείο, με τη βοήθεια των τρισδιάστατων γραφικών, θα παρουσιαστούν τα σημεία που προήλθαν οι καταγραφές από αυτούς τους ανθρώπους. Με αφετηρία τον κεντρικό χώρο της πύλης του Πολυτεχνείου, πάμε προς το Ακροπόλ, όπου πίσω από τις γρίλες βρίσκεται ο Ολλανδός Χένρι Σιούνερ και ο Νικόλαος Βερνίκος, στο διπλανό δωμάτιο. Έχουμε εδώ τη γωνία που τα βλέπουνε. Οδεύουμε τώρα προς την άλλη μεριά, αντίθετα, πίσω από τις κουβέρτες στο μπαλκόνι, όπως είχε μαρτυρήσει ο κύριος Βιτορούλης, βρίσκεται και παίρνει λήψη. Και εδώ πέρα βρισκόμαστε στο σημείο που βρίσκεται ο φωτορεπόρτερ Αριστοτέλης Αρικώστας και ο Βασίλειος Καραγιώργος. Και εδώ είναι πώς βλέπουν το άρμα. Και τέλος, ο καμεραμάν Συνάνη Συνανίδης, όπου περιτριγυρίζει το χώρο και εδώ είναι μία από τις στάσεις που κάνει για να πάρει το άρμα που περιμένει. Ένα άλλο σημείο που είναι άξιο αναφοράς είναι το γεγονός ότι τα άρματα μεταξύ τους, αν και του ιδίου τύπου, έχουν μικροδιαφορές. Διαφορές τόσο σε στρατιωτικά είδη, όπου είναι φορτωμένα πάνω τους, όσο και σε επίπεδο κάποιων μικρών τεχνικών στοιχείων. Ευτυχώς, οι καταγραφές μας δίνουν τη δυνατότητα απόδειξης. Εδώ λοιπόν βλέπουμε στα αριστερά το γνωστό φωτογραφημένο άρμα, όπου περιμένει στη γωνία σχεδόν Πατησίων και στον Άρα, και δεξιά στιγμιότυπα από το φιλμ του Συνάνη Συνανίδη από το άρμ που εξέρχεται του Πολυτεχνείου, δηλαδή του άρματος που πραγματικά εισέβαλε. Παρατηρούμε ότι στο αριστερό υπάρχει πριν τη θέση του αρχηγού πληρώματος ένα δικτυωτό όπου λογικά θα έχει κάποια προσωπικά στρατιωτικά είδη. Ενώ στα δεξιά υπάρχει ένα στρατιωτικό σακίδιο πλαισιωμένο από μια κουβέρτα ακριβώς κάτω από τη θέση του αρχηγού. Αν μεγενθύνουμε δε την εικόνα από το φιλμ του Ολλανδού Χένρι Σιούνερ του άρματος που μπαίνει, θα δούμε το ίδιο σακίδιο με την κουβέρτα. Σε αυτήν εδώ τη φωτογραφία βλέπουμε τον τυλιγμένο μουσαμά προστασίας του άρματος, όπου στο μεν αριστερό τάγκ έχει όγκο και λογικά είναι πιο πρόχειρα βαλμένο, ενδέχεται να έχει και περίσσια αντικείμενα, ενώ στο δεξί είναι διπλωμένος πολύ προσεκτικά. Τέλος, εδώ έχουμε μια λήψη και στα αριστερά από τον ίδιο το Συνάνη Συνανίδη του άρματος που περίμενε στη γωνία, όπου παρατηρούμε ότι στο δεξί τάγκ που βγαίνει από το Πολυτεχνείο λείπει το δεξί φτερό. Πολύ σωστό, όπως τη φωτογραφία του οδηγού Αναστάσιου Σκευοφύλακα. Ενώ στο αριστερό υφίσταται. Αν κάποιος δεν σκεφτεί ότι αριστερά είναι το άρμα πριν μπει, γι' αυτό έχει ακόμα το φτερό, τότε θα παρατηρήσει ότι το σειρματόσκηνο ρημουλκίσεως είναι διαφορετικά τοποθετημένο. Ξέχωρα δε ότι αυτό το άρμα βρίσκεται Πατησίων και στον Άρη, ενώ αυτό που εισέβαλε ήρθε αριστερά από τη μεριά του Αρχαιολογικού Μουσείου. Μουσική
και φτάνουμε στο επίμαχο σημείο όπου τα μοντέλα έχουν επεξεργαστεί, έχουν στηθεί και παραμετροποιηθεί σύμφωνα με το υλικό και τις μαρτυρίες. Έτσι λοιπόν η πορεία αυτής της τριζιάστατης αναπαράστασης θα εκτελεστεί με χρονολογική σειρά των γεγονότων και ανάμεσα στις γραφικές απεικονίσεις θα παρεμβάλλονται τα αντίστοιχα φωτογραφικά και κινηματογραφικά τεκμήρια ώστε να συμβάλλουν στην πιστότητά της. Η χρόνη ακολουθία των σκηνών σε συνάρτηση με την πραγματική τότε ώρα είναι κατά προσέγγιση. Ξεκινάει η αναπαράσταση με το φιλμ του Βερνίκου που έχει καταγράψει την κάθοδο προς το Πολυτεχνείο των Αρμάτων Μάχης, των Γαλλικών Αρμάτων Μάχης Αμιχή 30. Εδώ προχωράνε προς το Πολυτεχνείο, ανεβαίνουν σιγά σιγά και φωτίζουν το περίπτερο που βρισκόταν αριστερά του Πολυτεχνείου. Κάνουν μια στάση στην Τοσίτσα και από την άλλη μεριά του ρεύματος άλλο ένα άρμα μάχης προχωράει και σπρώχνει ένα λεωφορείο. Εδώ το βλέπουμε σε αναπαράσταση όπου σπρώχνοντάς το αυτό στρέφει και ακινητοποιείται σχεδόν κάθετα στην Πατησίων. Κάποια στιγμή σταματάει και φωτίζει με τον προβολέα. Εδώ είναι η άλλη μεριά από Ομόνια προς Πολυτεχνείο όπου κατεβαίνουν τα άρματα τύπου Mi-59 και M113. Είναι τεθωρακισμένα μεταφοράς προσωπικού. Ο Καραγιούργος που έχει πάρει αυτή τη λήψη έχει καταγράψει τα σταματημένα τους προβολής των σταματημένων αρμάτων από την άλλη μεριά. Εδώ είναι πλάνο του Νικόλαου Βερνίκου όπου παίρνει αυτά τα άρματα μάχης, τα τεθωρακισμένα μεταφοράς προσωπικού που κατεβαίνουν πλέον και περνάνε μπροστά από το Πολυτεχνείο. Ο προβολέας εδώ είναι του άρματος που τα φωτίζει. Εδώ είναι μια υποθετική λήψη όπως είδε τα πράγματα από το μπαλκόνι του Ατλάντικο Hotel ο Πολ Βιτορούλης που είπε ότι έβλεπε τη διάταξη των αρμάτων. Το άρμα που έσπρωξε το λεωφορείο προχώρησε σιγά σιγά και ακροβολίστηκε στη γωνία Πατησίων και στον Άρη. Αυτό το πλάνο είναι ένα υποθετικό μιας και το αποτέλεσμα, δηλαδή το φωτογραφικό τεκμήριο που μας έχει αποδοθεί, υποτίθεται ότι κάπως έτσι ήρθε. Εδώ βλέπουμε την πρωτότυπη φωτογραφία του Βασίλη Καραγιώργου. Αυτό το πλάνο είναι από τον Ολλανδό καμεραμάν, ολλανδικό συνεργείο και δείχνει τα άρματα σιγά σιγά που προχωράνε προς το Πολυτεχνείο. Πιο πίσω είναι ακολουθούν τα μεταφοράς προσωπικού. Έχουν κάνει τον κύκλο και πηγαίνουν και αυτά οδεύουν προς την πύλη. Το πρώτο άρμα, σύμφωνα με το φιλμ του Νικόλα Βερνίκου, ανεβαίνει σιγά σιγά προς την κεντρική πύλη. Περνάει το περίπτερο και στέκεται. Εδώ είναι ένα φοβερό πλάνο που βλέπουμε τους δύο προβολείς. Έναν από το άρμα από τα αριστερά και έναν από το άρμα στα δεξιά. Και αυτό αποδεικνύει το τα άρματα ήταν και αριστερά και δεξιά. Επίσης βλέπουμε και κάποιον που κατεβαίνει τα κάγκελα για να βγει έξω. Αυτός μάλλον πρέπει να είναι ή ο Κωνσταντίνος Ναλιώτης ή ο Κυριάκος Σταμέλος. Το πρώτο άρμα που ανεβαίνει σιγά σιγά προς την κεντρική πύλη. Έχουν ξεκινήσει εδώ οι διαπραγματεύσεις, βλέπουμε κόσμο στην πύλη, στρατιωτικούς και αστυνομικούς. Αντίστοιχα γίνεται σήμα στο άρμα της Πατησίων και στον Άρη να ξεκινήσει να έρχεται προς την πύλη αλλά αυτό σταματάει και μετά γίνεται σήμα από την άλλη μεριά το άρμα που ήταν πιο κοντά να ευθυγραμμιστεί με την πύλη ώστε να τη ρίξει. Εδώ το βλέπουμε που κάνει τη μανούβρα
και από πίσω το ακολουθεί ένα άρμα Mi 113 μεταφοράς προσωπικού. Γυρνάει ο πύργος εδώ, σε αυτό το στιγμιότυπο. Η αναπαράσταση του φιλμ. Ο κόσμος αρχίζει και πηγαίνει προς την κεντρική πύλη. Στρέφει το πυροβόλο και πλέον γίνονται οι τελικές συνεννοήσεις. Εδώ είναι ένα καταπληκτικό πλάνο του Σινάνη Σινανίδη που βρίσκεται ακριβώς δίπλα στο άρμα. Είναι ένας μαύρος όγκος που ίσα που διακρίνεται. Και στην αναπαράσταση έχουμε αυτό το αποτέλεσμα. Είναι λίγο πριν μπει το άρμα. Δυστυχώς ο Νικόλας Βερνίκος χάνει τη σκηνή, γιατί από το σοκ κατεβαίνει η κάμερα λίγο πιο κάτω και παίρνει τους αερογωγούς του λεωφορείου. Ο Ναδός καταγράφει την εισβολή του άρματος. Και εδώ η αναπαράστασή της. Από πίσω ακολουθεί το τεθωρακισμένο όχημα μεταφοράς προσωπικού, το οποίο είναι για να φωτίζει. Εδώ είναι μια υποθετική αναπαράσταση, σύμφωνα με τα φωτογραφικά τεκμήρια, το πώς το βίωσε ο Αριστοτέλης Αρικώστας, ο φωτορεπόρτερ. Εδώ βλέπουμε, προχωράει στο κέντρο της οδού, της Πατησίων, με γενναιότητα, γιατί θέλει γενναιότητα για να μπει μέσα στη μέση της οδού, και παρακολουθεί το άρμα που εισβάλλει. Μετά το σοκ τραβάει κάποια καρέ, που αυτά τα καρέ βέβαια αποδεικνύουν λόγω της σκίασης και του προβολέα ότι έχει μόλις προσπεράσει το άρμα της γωνίας Πατησίου και Στουρνάρα. Αντίστοιχα, ο Νικόλας Βερνίκος συνέρχεται από το σοκ της εισβολής, ξανακοιτάζει την κάμερά του και την ευθυγραμμίζει πλέον με την πύλη. Και εδώ είναι το άρμα που σιγά σιγά εισχωρεί μέσα στο χώρο. Και η αναπαράσταση. Ο Σινάνης Σινανίδης στο ενδιάμεσο τρέχει προς το άρμα που μάλλον ακινητοποιήθηκε στη Πατησίων και τραβάει τον οδηγό που είναι εκτός του άρματος, πράγμα που σημαίνει ότι είτε χάλασε το άρμα κάποια μηχανική βλάβη, είτε όπως ακούγεται ότι αρνήθηκε ο οδηγός. Και εδώ βλέπουμε και το πεζοδρόμιο που είναι πολύ κοντά στην ερπίστρια, πράγμα που αποδεικνύει το ότι το άρμα κουνήθηκε από τη γωνία που ήταν πριν. Ο κόσμος αρχίζει να βγαίνει σύμφωνα με τα πλάνα του Ολλανδού. Και εδώ είναι μια φοβερή στιγμή που ο Σινανίδης επιστρέφει στην πύλη και εκείνη τη στιγμή βγαίνει το άρμα μάχης. Έχει κάτσει περίπου ένα τέταρτο 20 λεπτά και αποχωρεί. Είναι πολύ σημαντική αυτή η λήψη και συμβολική. Και εδώ βλέπουμε από πίσω τον αριθμό του άρματος. Ας ξαναδούμε λίγο το πλάνο, γιατί έχει καταγράψει μερικά πολύ σημαντικά καρέ. Εδώ βλέπουμε σε κύκλους κάποια φώτα. Το πάνω φως είναι η γωνιακή κολόνα με τον λαμπτήρα φωτισμού. Το κάτω είναι ένας προβολέας, που ο μοναδικός προβολέας μαζί με άλλα ένα φωτάκι από κάτω ήταν του άρματος μάχης που ακινητοποιήθηκε ουσιαστικά στη γωνία. Και εδώ βλέπουμε την αναπαράσταση, η οποία τέριαξε απόλυτα με τις σκηνές του Σινάνη Σινανίδη.
και αποδεικνύει το άρμα ότι όντως υπήρχε άρμα στη γωνία. Το αποτέλεσμα μιας πολυετούς έρευνας, αλλά και συνάμα μιας προσεγμένης και μεθοδικής σχεδίασης, πιστεύω ότι πάντα ανταμείβει όχι μόνο το δημιουργό ή ερευνητή, αλλά και το κοινό που είναι ο τελικός αποδέκτης αυτής. Πόσο μάλλον δε, όταν μέσα από την παρούσα εργασία, μετά από 50 ολόκληρα χρόνια, έρχονται στο φως ανέκδοτες μαρτυρίες, αναλύονται με περισσότερη προσοχή τα οπτικοακουστικά τεκμήρια και τέλος αποκαλύπτονται πολλές πτυχές οι οποίες είτε είχαν παρερμηνευτεί είτε είχαν ξεχαστεί. Να τονίσω ξανά ότι το παρόν βίντεο αποτελεί ένα απόσπασμα από ένα έργο το οποίο στο σύνολό του θα παρουσιαστεί σε μελλοντικό χρόνο και θα έχει υψηλή ποιότητα στις γραφικές αναπαραστάσεις, αλλά το κυριότερο, θα υποθούν για πρώτη φορά τα ακριβή στοιχεία της εισβολής του άρματος και θα κατατεθούν ανέκδοτα μέχρι στιγμής τεκμήρια. Για να σας εξάψω την περιέργεια και το ενδιαφέρον, αλλά και για να επισημάνω το βαθμό λεπτομέρειας, ήδη σχεδιάζεται μέσω γραφικών το πώς στράβωσε το κάθε κάγκελο της πύλης και πώς πατήθηκε η Mercedes πίσω της. Σας ευχαριστώ.